Πρωθυπουργό στη Β' Θεσσαλονίκη, στο Θόδωρο τον Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλή σας ημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, σε εσάς, συνεργάτες, φίλες ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά που υγεία και το αυτό επιθυμώ και για όλους σας. Κατά την άποψή σας, είναι θετικό το ότι ένας άνθρωπος που τον ξέρετε κι εσείς, έστω και αν είναι από άλλο κόμμα, μαζί πολιτευτήκατε στην ίδια περιφέρεια, στη Β' Θεσσαλονίκης, διεκδικεί η Θεσσαλονίκη ως την ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρουμε στον κύριο Φάμελο που πριν από λίγο μίλησε στην εκπομπή. Ναι, καταρχήν να πω ότι το Σοκράτη τον Φάμελο τον γνωρίζω πολλά χρόνια από το χώρο της αυτοδιοίκησης, όταν για αρκετά χρόνια διατέλεσε συνεργάτη του Θόδωρου του Παπαδόπουλου και αντιδήμαρχο του Δημάρχου Θέρμης δηλαδή. Εκτιμώ, το γνώρισα τώρα και στη συνέχεια ακόμη καλύτερα στο Κοινοβούλιο, που είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε και για πολλές ώρες και ημέρες μαζί. Εκτιμώ ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που προφανώς μπορεί να βοηθήσει στον χώρο του. Από εκεί πέρα είναι εσωτερική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω εγώ και το εύχομαι είναι ότι μακάρι ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται την περιοχή μας να μπορέσει να εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που με σημερινά δεδομένα είναι ακόμα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όχι μόνο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δημοσκοπικά καταραίει. Πολλοί λένε ότι εξαρτάται από το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί να χάσει και θεσμικά το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, είναι ενδιαφέρον αυτό το δίμηνο και γενικά το πώς θα κλείσει το 2024, διότι μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο τοπίο στη λεγόμενη κεντροαριστερά, που μπορεί να επηρεάσει και τις εξελίξεις στην κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι μπορεί αυτό το τοπίο στην κεντροαριστερά να δημιουργήσει και νέα στρατηγική στην κυβέρνηση της χώρας, η οποία έχει μία φθορά, το κυβερνό κόμμα, το κόμμα το δικό σας της Νέας Δημοκρατίας έχει μία φθορά, αλλά έχει και μία διαφορά ασφαλείας, όπως δείχνουν όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, από τον δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ? Καταρχήν να πω το εξής, ότι αναμφισβήτητα η νέα κυβερνητική μας αιτία δεν ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Διάφορα προβλήματα τέλος πάντων μας έχουν φτάσει στο σημείο να μετράμε τις δημοσκοπήσεις σε ένα πολύ χαμηλό ποστό, γύρω στο 21-22-23%. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διορθώντας τις πολιτικές μας, γινόμενοι αποδοτικότερες ό,τι αφορά την ελληνική κοινωνία, βοηθώντας την ελληνική κοινωνία να ξεπεράσει τα προβλήματα που την απασχολούν. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Σε σχέση τώρα με τις εξελίξεις, εγώ τις παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί πραγματικά το λέω μέσα στην καρδιά μου, έχουμε ο χώρος κεντροαριστεράς να ξεπεράσει τα προβλήματά του, να βρει τον βηματισμό του, γιατί σίγουρα στη Δημοκρατία χρειάζονται και κόμματα τα οποία να ανήκουν σε άλλο πολιτικό ιδεολογικό φάσμα και βεβαίως να είναι μια εναλλακτική, σοβαρή εναλλακτική πρόταση. Σε ό,τι αφορά όμως εμάς, εγώ πιστεύω ότι η παραταξή μας είναι ενωμένη και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η Σοκομματική Δημοκρατία πάντοτε επιτρεπόταν και συνεχίζει να επιτρέπεται. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ πιστεύω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή έχουμε μπροστά μας 3 χρόνια καθαρά, δεν έχουμε δηλαδή άλλες εκλογές, καθόλου εκλογές, έως τον Ιούνιο του 2027. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μπορούμε απερίσπαση να ασχοληθούμε με το κυβερνητικό μας έργο, έτσι ώστε οι πολίτες να μας ξαναδώσουν την ευκαιρία για μια τρίτη εκλογή. Ναι. Τώρα πάω λίγο στα δικά, επειδή το λέτε ότι είναι μέχρι τέλος τετραετίας. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία αριθμεί 156 βουλευτές. Είναι 2 ανεξάρτητοι πλέον, αυτοί που διαγράφηκαν, ο κύριος Αυγενάκης για τη γνωστή υπόθεση και ο κύριος Αλμάς επίσης για τη γνωστή υπόθεση. Από την άλλη είναι σε εξέλιξη μια πρωτοβουλία την οποία αναλαμβάνουν βουλευτές να αναδεικνύουν θέματα της καθημερινότητας, όπως το τελευταίο το στακό και να δάνεια, την οποία ερώτηση υπογράψατε και εσείς, η οποία δίνει την αίσθηση αυτή η πρωτοβουλία ότι κάποιοι βουλευτές που δεν έχουν αξιοποιηθεί κυβερνητικά και που ανησυχούν για την πορεία του κόμματος και τα λάθη τα οποία γίνονται, μπορεί να συνεχίσουν να ασκούν αντιπολίτευση, εσωκομματική αντιπολίτευση, ή να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης και του κόμματος. Είναι έτσι τα πράγματα? Να εξηγήσω πώς είναι. Ναι. Καταρχήν, σε ό,τι με αφορά, να πω ότι υπηρετώ την παράταξή μου από τότε που γεννήθηκα, έτσι από μικρό παιδί. Δεν θέλω να δημιουργήσω το παραμικρό πρόβλημα στην παράταξή μου. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα κλείνω τα μάτια, το στόμα και τα αυτιά και δεν θα βλέπω, δεν θα ακούω, δεν θα μιλάω για λάθη που πιθανά διαπιστώνω
ή οι καθυστερήσεις που υπάρχουν στο κυβερνητικό έργο. Και αυτό το κάνω από αγάπη για την παραταξή μου και από διάθεση να βοηθήσω να ξεπεράσει τα προβλήματα. Αν έχετε δει, οι 10, αυτοί που έχουμε μείνει μετά την διαγραφή από την δημοκρατική ομάδα του Μάρη του Σαρμά, έχουμε λίγο πολύ τα ίδια κοινά χαρακτηριστικά. Λένε ότι ανήκουμε στον χώρο της λαϊκής δεξιάς. Ναι, ανήκουμε και είμαστε περηφανικοί για τον χαρακτηρισμό ότι ανήκουμε στη δεξιά και για τον χαρακτηρισμό ότι είμαστε λαϊκοί. Ποτέ δεν το κρύψαμε ότι προερχόμαστε από το λαό. Ποτέ δεν κρύψαμε ότι δεν είμαστε γέννημα θρέμα τζακιών ή οικονομικών ή άλλου είδους συμφερόντων. Έτσι, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι μέσα από την κομματική μας καταξίωση, από την κοινωνική μας δράση, από την επαγγελματική μας δράση, κατορθώσαμε να φτάσουμε όπου φτάσαμε. Και πάντοτε είχαμε στο πλευρό μας και πάντοτε είχαμε ανοιχτά μάτια, αυτιά και στόμα σε διαρκή συνεργασία με το λαό, με τα λαϊκά στρώματα. Αυτούς εκφράζουμε, αυτούς πιστεύουμε ότι εκφράζει και η παράταξή μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Όταν λοιπόν διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί ριζικά ένα πρόβλημα, τότε είναι καθήκον και συνταγματική επιταγή να παρεμβαίνουμε και να βοηθάμε την κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Για παράδειγμα, ασχοληθήκαμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που είναι τα κόκκινα δάνεια. Τα funds, τους servicers και τις τράπεζες. Και το κάναμε αυτό, γιατί όταν έρχονται στο γραφείο οι άνθρωποι και κλαίνουν και λένε ότι χάνω το σπίτι μου, το βγάζω σε πληστηριασμό, δεν είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, σοβαρότερο από οποιοδήποτε άλλο και που μπορεί να ασχοληθούμε. Αυτό λοιπόν κάναμε. Και τι λέμε. Λέμε και το επισημαίνουμε και αυτό είναι πραγματικότητα ότι πράγματι τα κόκκινα δάνεια τα οποία τα παραλάβαμε στο σύνολο των δανείων στο 40% το 2019 έχουν μειωθεί τώρα στο 7% και πράγματι και σε απόλυτους αριθμούς από τα 92 δις που ήταν τα κόκκινα δάνεια το 2019 τώρα έχουν πέσει στα 70 δις, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε με ιδιαίτερη προσοχή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλή διάθεση να βρουν τη λύση. Όχι να πάρουν τζάμπα τα σπίτια, να του τα χαρίσει. Κανεί δεν χαρίζει. Όταν έχει πάρει δάνειο, είσαι υποχρεωμένο να εξοπλίσει το δάνειό σου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν καλή διάθεση να βρουν μια λύση. Και δυστυχώς, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καλή θέληση να του βοηθήσουν έτσι ώστε να βρουν τη λύση αυτή. Αυτό λοιπόν είναι το καθήκον μας και αυτό το επισημάναμε. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι και σε άλλες περιπτώσεις, εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως και θα παίρνουμε τις πρωτοβουλίες αυτές, γιατί οι πρωτοβουλίες αυτές είναι υποστηρικτικές του κυβερνητικού έργου. Βοηθάμε τον οποιοδήποτε υπουργό που γίνεται μια ερώτηση επισημένοντας το πρόβλημα ότι έχει ακόμη αυτά τα κενά και κοίταξε τα και αυτά εδώ μέσα στα πλαίσια των αντοχών και των ανοχών της ελληνικής οικονομίας και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν. Αυτά τα καταλαβαίνουμε. Είμαστε κομματικά στελέχη, είμαστε κυβερνητικοί βουλευτές. Αναμφισβήτητα τα καταλαβαίνουμε. Και δεν είναι καμιά πρόθεσή μας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κυβέρνηση. Σας είπα ότι η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε το έργο της κυβέρνησης για να γίνουμε ακόμη πιο αποδοτικοί προς όφελος του λαού, της κοινωνίας. Και ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω. Συμφωνείτε με την τελευταία δήλωση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, ο οποίος θύμισε δήλωση του Πρωθυπουργού ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε όλοι καραμαλικοί? Εγώ το πιστεύω και προσωπικά δεν έχει έρθει στο γραφείο μου. Στο γραφείο μου και σε έχω μια φωτογραφία του Αίμνης του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτός ήταν ο οποίος συγκίνησε όλους εμάς την νεότερη γενιά των στελεχών της παράταξης. Με την έννοια ότι ήταν αυτός ο οποίος έφερε και αποκατέστησε την απόλυτη δημοκρατία στην Ελλάδα, ήταν αυτός ο οποίος βλέποντας μπροστά έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ήταν αυτός ο οποίος έτσι πραγματικά προσέφερε πάρα πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία, στον ελληνικό λαό. Και βεβαίως είμαστε καραμαλικοί. Και είμαι βέβαιος ότι κανείς σε οποιαδήποτε, εισαγωγικά βάζω τη λέξη, τάση και αν ανήκει, πάνω απ' όλα τιμά και σκέφτεται ότι χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Αίμνηστο Εθνάρχη, είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε σε ένα καλό δρόμο και το κόμμα μας εδώ και 50 χρόνια αντέχει και συνεχίζει γιατί έχει πετύχει και τη δημοκρατική του λειτουργία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραόγλου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.